εκπομπές. Φιλαδάκης είναι εδώ. Φιλαδάκης. Δεν είμαι εδώ. Μόνο φανικιάς που και δίπλα. Ατμόσφαιρα, ωραία προσκλήση του Κωτίσα. Θύμης Κωτίσας θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Μόνχε. Θα βρει τον Μόνχε. Ο οποίος θα αφήσει για τον Ροτζέιρο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ροτζέιρο, το σουτ. Μπάλα μακριά από το τέρμα, δεν έχει βγει. Ο Μπίδες είναι αυτός ο οποίος κάνει τη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Ροτζέιρο η κεφαλιά. Και η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου, 1-0 στο 5. Ο οποίος ανοίγει το σκορ με τον Μάρτινς Ροτζέριο στην κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα του Σέρεμετ νωρίς. Ολυμπιακός Βόλου ΑΕΛ 1-0 και το Δημοτικό Στάδιο Βόλου παίρνει φωτιά. Ο οποίος ανοίγει το σκορ με τον Μάρτινς Ροτζέριο στην κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα του Σέρεμετ νωρίς. Ολυμπιακός Βόλου ΑΕΛ 1-0 και το Δημοτικό Στάδιο Βόλου παίρνει φωτιά. Νωρίς ο Ολυμπιακός βάζει τις βάσεις για μια πολύ σημαντική πρόκριση. Ολυμπιακός ο οποίος πίεσε για ένα διάστημα την ομάδα της Λάρισας και δικαιώθηκε αφού πέτυχε το τέρμα, άνοιξε το σκορ με τον Μάρτινς Ροτζέριο, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα διανύει μια διαθέσιμο ώστε να του περάσει την μπάλα. Τώρα θα γίνει κάτι παλιά όμορφη με τον Μετίν και τον Ντενίγκρις να συνεργάζονται και πάλι Μετίν όχι. Ενώ έχουμε αυτογκόλ. Ενώ έχουμε το αυτογκόλ τώρα, η ΑΕΛ ισοφαρίζει σε 1-1. Αυτογκόλ από τον Ηλία Κακαράς στο 41. Ολυμπιακός Βόλου ΑΕΛ 1-1. Να λοιπόν ότι δεν έκαναν παίκτες της ΑΕΛ, το κάνει του Ολυμπιακού. Σε παράταση. Μισή ώρα παράταση. Η μία ώρη παράταση έτσι. Για να δούμε το Μόνχε τώρα. Ο Ολυμπιακός πάντα στα τελευταία λεπτά είναι τυχερός. Ας ελπίσουμε θα είναι και τώρα. Μόνχε ο Μπίντες. Ένα μακρινό σου. Την παρακοπτάρει και τον. Μόνχε τον Ολυμπιακό με τον Χαβιέ Οράσιο Μπίντες. Και το πανδαιμόνιο. Στο 92 Χαβιέ Οράσιο Μπίντες. Και Ολυμπιακός Βόλου ΑΕΛ 2-1. Σου το Μπίντες και κάποια κεφαλιά από τον Αμπράμοβιτς. Κάποιος έκανε κεφαλιά νομίζω. Κόντρα ρε η μπάλα. Και ο Σερεμέτ ευνηδιάστηκε στο 92-93 προς 93. Ο Ολυμπιακός παίρνει και βάλει στο σκορ με τον Ουμπίντες. Ο οποίος το 94 το Σάββατο σκόραρε. Αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Έτσι λοιπόν, ακριβώς.